και κουβάλισε και λίτσες από την Αργεντινή. Γιατί την περάσαμε και αυτή την ψωνάρα από εδώ. Την περάσαμε την ψωνάρα αυτή. Την περάσαμε με Έλληνες, λοιπόν, με την κάτσα και τη σαγιονάρα να παίζουν στο χρηματιστήριο τον τάφο της γιαγιάς τους. Επειδή σε λίγο πρέπει να μας αφήσετε, κύριε Κανέλη, θα ήθελα να δούμε και τα πράγματα. Εγώ να σας αφήσω. Γράψει με την ίδια παραστατικότητα τι σημαίνει να ζήσει η Ελλάδα στη δραχμή σήμερα. Εγώ θέλω, όπως μου ζωγράφησε αυτή τη γυναικότητα που ζούμε τώρα, που είναι πραγματική και δεν την αφιβάλλει κανένας, να περιγράψουμε στον τηλεθεατή μας τι σημαίνει να βγούμε τώρα και να πάμε στην δραχμούλα. Θα σου πω τι παλιά δραχμή, γιατί δεν θα είναι η δραχμή. Δεν μιλάω για τη δραχμή καταρχήν, διότι αυτά τα πράγματα πρώτα απ' όλα δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη και δεν θα με φέρεις εσύ εμένα σε αυτή την κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι η χώρα μπορεί να σηκώσει κεφάλι ακόμα και τώρα και έτσι όπως είναι. Δεν σηκώνει κεφάλι ούτε τώρα ούτε έτσι όπως είναι. Εγώ δεν θεωρώ, για παράδειγμα, ότι δεν αντιμετωπίζεις τα γεωστρατηγικά σου ή τα μεγάλα σου μείζωνα προβλήματα επειδή είσαι στην Ευρωζώνη και επειδή φοβάσαι τη δραχμή. Άρα τη δραχμή μου ούτε κουνάτε σαν φόβητρο. Γιατί σαν φόβητρο κουνήθηκε και όταν μπαίναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βγήκαν όλοι και παίζαν στα χρηματιστήρια και έζησα πολιτικές αφήσεις σε αυτόν τον τόπο που έλεγε ψηφίστε με και θα πάει 7.000 μονάδες στο χρηματιστήριο. Δεν ζω πουθενά αλλού σε αυτόν τον τόπο. Δεν μιλάω για το 1821, για το μήκος του βίου μου μιλάω. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Αυτές οι διεργασίες είναι απόφαση και δυνατότητα και μπορεί να είναι εξαιρετικές σε προοπτική αν ο συσχετισμός δύναμης, δηλαδή αν οι περισσότεροι είναι πεισμένοι, οργανωμένοι, έχουν σχέδιο, ξέρουν τι πάνε να πει μεταβατικό στάδιο, έχουν κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και έχουν στόχο την πλειονότητα αυτού του τόπου και όχι τους λίγους. Εάν είναι έτσι, δεν έχει καμία σημασία αν είναι ευρώ ή αν είναι δραχμή. Λοιπόν, είναι θέμα συστήματος πολιτικού και του τρόπου με το οποίο το αντιμετωπίζεις. Αυτό που δεν δέχομαι είναι να επισύεται σε έναν. Άκουσε με, Χρήστο. Είναι να επισύεται σε έναν διεθνή νομισματικό πόλεμο για τα ίδια προβλήματα που τα συζητάνε με το Yuan, το Yuan, την παγκοσμιοποίηση. Αυτά είναι η νομισματική κρίση αυτή τη στιγμή, η κρίση των νομισμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι μεγαλύτερη από αυτή που φαντάζεσαι και εσύ και εγώ γιατί είναι παγκόσμια. Σε ελάχιστα χέρια. Σε ελάχιστα χέρια. Λοιπόν, εμένα το πρόβλημά μου είναι, αν πάρω το πλούτο από τα ελάχιστα χέρια, τι σημασία θα έχει το νόμισμα. Εάν παράγω αυτά που μπορώ να παράγω, τα έχω σχεδιάσει, είμαι σε θέση το πλούτο μου να τον εισπράττω εκτός από την αξία του, στο σύνολο της υπεραξίας του, για το συνολικό καλό, με διασαφηνισμένη την έννοια της ατομικής ελευθερίας και του δημόσιου αγαθού, ναι, τότε η Ελλάδα δεν θα με πληγώνει. Λοιπόν, είτε μένω εδώ, είτε να με κυνηγάει. Πάμε να δούμε παρακαλώ μαζί το θέμα των εγγυήσεων, για το οποίο έχει ξεσπάσει και μια κόντρα σήμερα μεταξύ κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε το ρεπορτάζ και να ζητήσω ένα σχόλιο και από εσάς γι' αυτό. Από λεπτή κλωστή κρέμεται και πάλι η συμφωνία για το νέο πακέτο της Ελλάδας, που απειλείται με μπλοκάρισμα, όσο μένει ανοιχτό το θέμα των εγγυήσεων που θα πρέπει να δώσει η Ελλάδα σε άλλες χώρες εκτός από τη Φιλανδία. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος χρειάστηκε να στείλει σε όλα τα κράτη-μέλη επιστολή για να μην αφήσουν το θέμα των εγγυήσεων να μπλοκάρει την παροχή ρευστότητας προς τη χώρα μας. Εμείς θέλουμε να βρεθεί μια λύση που να επιτρέπει στη Φιλανδία να ψηφίσει και να μετάσχει, αλλά το μείζον είναι να μην διαταραχθούν οι σχέσεις της Ευρωζώνης με τις αγορές και να μην τεθεί σε αμφιβολία η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος που αφορά πρωτίστως την Ελλάδα, αλλά κατά αποτέλεσμα αφορά την ικανότητα της Ευρωζώνης να διαχειρίζεται κρίσεις. Όλα δείχνουν ότι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε επίπεδο Eurogroup, κάτι που ζητά και η Γερμανία. Η συγκατάθεση όλων των κρατών μελών της Ευρωζώνης είναι απαραίτητη για την έγκριση της συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Φιλανδία για την παροχή εγγυήσεων. Όμως μια συμφωνία πρέπει να μην είναι ενάντια στο συμφέρον των άλλων. Η Ολλανδία είναι αντίθετη σε μια διμερή συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Φιλανδία για την παροχή εγγυήσεων που δεν τη θεωρεί νόμιμη. Η Σλοβακία που εγγύρει θέμα εγγυήσεων φαίνεται πάντως διατεθειμένη να μπει σε διαπραγμάτευση για να μην κολλήσει η συμφωνία της 21ης Ιουλίου. Η ενίσχυση της χρηματοδοτικής δυνατότητας του EFSF είναι ένα αμφιλεγόμενο και υψηλού κόστους βήμα από πολιτικής και οικονομικής πλευράς. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλη καλύτερη επιλογή, δεν μένει κάτι άλλο παρά να το κάνουμε. Ο οίκος αξιολόγησης Moody's διακρίνει κινδύνους στην εκταμείευση της επόμενης δόσης για την Ελλάδα λόγω της αναστάτωσης που έχει προκαλέσει το θέμα των εγγυήσεων. Ενώ ο αυστριακός τραπεζίτης Ewald Nowody κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Φοβάμαι ότι οι προβλεπόμενες προθεσμίες στο τέλος Οκτωβρίου
δεν θα τηρηθούν. Και μέσα σε όλα αυτά, ο οίκο Standard & Poor's προβλέπει ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει μέσα στο 2011, την ώρα που ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανακοίνωνε στην Αθήνα ότι η ύφεση μπορεί φέτος να φτάσει στο 5,3%. Η ύφεση θα είναι πάνω από το 4,5% και θα δούμε πού ακριβώς θα πάει. Δεδομένου λοιπόν ότι μιλάτε για 5,3% τώρα. Δεν υιοθετώ το 5,3%. Στόχος είναι να ανακόψουμε την ύφεση. Για να ανακόψουμε την ύφεση, πρέπει να αλλάξουμε καταρχάς το κλίμα. Η αισθητή μείωση των υπέρογκων φορολογικών βαρών αποτελεί προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας, την ενθάρρυνση των επενδύσεων, την άνοδο της ζήτησης, των εξαγωγών και της απασχόλησης. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την καταβολή της επόμενης δόσης του δανείου το Σεπτέμβριο, αποσυνδέοντας τις αξιώσεις που προβάλλουν κάποιες χώρες Ευρωζώνης και εγγυείς από την Ελλάδα. Και όσον αφορά το νέο έλεγχο της Τρόικα, τόνισε ότι δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα εάν εφαρμοστούν όσα έχουν ήδη ψηφιστεί. Λοιπόν, να πάω στο Στέλιο Κράλογλου πρώτα, να μας πει προβλέψεις που κάνουν για τη χώρα μας διάφοροι έτσι διεθνείς οικοί. Ουσιαστικά έτσι. Για χρεοκοπία, μιλάνε πολλοί από αυτούς. Ουσιαστικά ποντάρουν και το σκόπι για τη χρεοκοπία και ο διεθνής οίκος, γιατί αυτοί ουσιαστικά δείχνουν τα bets, SMA. Τα στοιχήματα έχει, δηλαδή. Ακριβώς, τα στοιχήματα έτσι. Μιλάμε όπως τα άλογα. Τα CDS. Λοιπόν, ναι. Μας δίνει μια πιθανότητα, να το πω με αυτή τη γλώσσα, χρεοκοπίας 80%. Πρώτους μας έχει εμάς. Ακολουθεί η Πορτογαλία με περίπου 50%, μία στις δύο να χρεοκοπήσει, και γύρω στο 35% η Ιρλανδία. Αυτά είναι τώρα τα στοιχήματα στη διεθνή αγορά των κερδοσκόπων εναντίον μας. Τώρα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό. Τη Standard & Poor's επιμένει. Έχει και Standard και Poor's. Και Standard και Poor's, ακριβώς όπως το είπατε. Και ξέρετε, δεν μας δίνει και πολύ ζωή, κυρία Κανέλη, μέχρι το τέλος του χρόνου. Μέχρι το τέλος 2011 προβλέπει χρεοκοπία. Πάει και τελείωσε. Ο πρώτοι οι οποίοι μας έχουν σε επιλεκτική χρεοκοπία, διότι λέει, από τη στιγμή που μπαίνουν ιδιώτες στο παιχνίδι, επιμένει, εμείς θεωρούμε επιλεκτική χρεοκοπία. Τελείωσε. Και έχουμε τώρα και τη Moody's, η οποία μπαίνει στο θέμα των εγγυήσεων που είδαμε και στο βίντεο και λέει ότι το θέμα των εγγυήσεων μπορεί να βάλει σε κίνδυνο το νέο πακέτο διάσωσης και αν μπουν και άλλες χώρες μέσα στο παιχνίδι, τότε μειώνονται τα κονδύλια για τις επόμενες χώρες που θα θέλουν να μπουν και αυτές σε νέα πακέτα διάσωσης. Αν τους πιστέψουμε όλους αυτούς, Λιάννα, νομίζω ότι τζάμπα αγωνιζόμαστε και συζητάμε κλπ. Γιατί μέχρι τέλος του χρόνου τελειώνουμε. Ακούστε με. Οι εκβιασμοί πιάνουν άμα να αναγνωρίσεις τον εκβιασμό. Ναι. Γι' αυτό λέω, αν τους πιστέψουμε. Ζητάνε εγγύησεις. Mm-hmm. Εγώ θα τους έδινα τη σούδα. Τη σούδα? Ναι, ως εγγύηση. Μα η σούδα έτσι. Ποιος την έχει αποτιμήσει τη σούδα? Ναι, τον άφσταθμο είναι. Για να δείτε τι έχουμε δώσει πριν μου μιλήσετε για εγγύησεις. Mm-hmm. Για παράδειγμα. Επειδή μου μιλάνε για εγγυήσεις και μου μιλάνε, ακούστε, οι χώρες δεν είναι εταιρείες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, η μορφή του κινησμού που εμφανίζεται και χρηματιστηριακά και παντού, η ύφεση και κυρίως ο τρόπος που επικοινωνιακά παρουσιάζεται προς τον κόσμο, είναι μιλάμε για τις χώρες και τους λαούς, σαν να μιλάμε για εταιρείες. Έκλεισε, ας πούμε, τι να σας πω, η McDonald's. Και όπως έκλεισε η McDonald's, ή φεύγει από εδώ και πάει κάπου εκεί, θα κλείσει και η Ελλάδα. Τι McDonald's, η Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Ναι. Ακούστε με, δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Οι χώρες δεν είναι εταιρείες. Και η ιστορία δεν γράφεται από εταιρικά συμβούλια. Ούτε από οίκους αξιολόγησης. Δεν γράφεται έτσι η ιστορία. Δεν έχει γραφτεί ποτέ έτσι. Και ούτε πρόκειται από την εποχή των Γαΐων Γράκων, του Σπάρτακου και πολύ πιο πριν. Δεν γράφεται έτσι η ιστορία. Καμία χώρα δεν μπορεί να τεινάξει την μπάνκα. Οικειοθελώς ή μη καταναγκασμένη ή μη. Δεν μου λέτε. Από ποια χώρα έχουν κλαπεί και ποια χώρα τα ζητάει τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ναι. Μάλια η γλώσσα μου να το λέω. Γιατί είναι βρετανική περιουσία και δι' ενός μουσείου με χορηγίες και δεξιώσεις και τσαγάκια και τέτοια ή τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Τι να κάνουμε, δεν μπορώ. Μα τον κέρατό μου τον τράγιο, πείτε μου. Ποια χώρα κλάπηκαν. Ναι, σωστό είναι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Γιατί λοιπόν δεν μου κάνετε κατάσχεση ισχύρας τρίτου. Ναι. Γιατί δεν διεκδικείτε αυτά που έχετε. Mm-hmm. Γιατί είναι ελληνικό έδαφος μόνο το καράβι, το εμπορικό, άμα έχει ελληνική σημαία. Το οποίο έχει τη δυνατότητα μεσοδρομής να αλλάξει σημαία. Φεύγει με ελληνική σημαία, όπου και αν πάω, μια σημαία σε μια μπαλκόνι θα αλλάζει χρώματα να με σκοτώνει. Έλεγε ο ποιητής και δεν ζει πια. Ο τραγουδοποιός, Κύπριος ήταν ο άνθρωπος. Για πείτε μου λοιπόν, τι θα γίνει, θα φύγει. Λοιπόν, δύο τι πράγματα θα κάνουμε να λοιπόν τώρα. Θα τα επιτρέψουμε αυτά. Ακούστε με, δεν είναι τι θέλουν τα αφεντικά. Τα αφεντικά θέλουν να σκύψει το κεφάλι. Ναι. Θέλουν να σκύψει το κεφάλι. Λοιπόν, ακούσουμε τον Χρήστο Κώστα. Χρήστο. Δύο λέξεις μόνο, δύο πράγματα. Κατά βάση δεν μπορώ να διαφωνήσω πάλι με τη Λιάννα και δυσκολεύομαι να διαφωνήσω. Δύο πράγματα. Είναι εντυπωσιακό αυτό σήμερα, ναι. Ναι, και για μένα. Πρώτον, κάποιοι στοιχηματίζουν
στη χρεοκοπία του ευρώ. Ποιο σου είπε ότι είναι καζίνο. Η χρεοκοπία του ευρώ ξεκινά από την Ελλάδα. Ναι. Θα φύγει η Ελλάδα, θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα, θα είναι η πρώτη χώρα του ευρώ που θα χρεοκοπήσει. Δεν είναι κάτι το αδιανόητο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι χρεοκοπεί η Καλιφόρνια, ότι χρεοκοπεί η Άιβα. Επομένως, δεν το ίδιο, δεν το ίδιο. Έχει χρεοκοπήσει το ίδιο το νόμισμα. Και πολλοί έχουν βάλει τα λεφτά τους εκεί, πολλά λεφτά. Ωραία, Χρήστο. Δεύτερο είναι, Χρήστο. Το δεύτερο που θέλω να πω, πώς γίνεται να. Συγγνώμη, να σε διακόψω και για να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση επικοδομητικά. Κάποιοι θα χάσουν τα λεφτά τους. Ναι, ωραία. Πολλά λεφτά. Ας τα χάσουνε. Εσύ μακάρι. Και εγώ τι έχουμε να χάσουμε, αυτοί θα χάσουν τα λεφτά τους. Μακάρι, μακάρι. Μαζί ένα το ερώτημα. Δεύτερο. Μπορείς να πεις εσύ αυτή τη στιγμή στο ελληνικό κοινό το όποιο μας ακούει. Και εύχομαι να είναι. Ευάριθμον. Μπορώ να σου ρωτήσω ένα πράγμα. Ναι. Η Γερμανία έχει δημόσιο χρέος 1,33. Έχει. Η Γαλλία έχει κάτι λιγότερο και οι δύο μαζί χώρες, Γαλλία και Γερμανία, ο γαλλογερμανικός άξονας. 2,5-3. Έχει 2,5-3. Είναι το 45% του συνολικού χρέους της Ευρωζώνης. Ακριβώς. Γιατί αυτοί δεν μου επιβάλλουν τους όρους. Οι χρεωμένοι έρχονται και μου λένε μένανε στο κολοκυθοβούλωμα του 2% του συνόλου. Γιατί εγώ, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, εγώ ως Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, είμαστε δεν είμαστε το 6,5%. Και έρχεται το 45% των χρεωμένων. Είναι μικρότερα από τα λεφτά που βγάζουν κάθε χρόνο. Μπράβο. Και μου λένε, θα ταυτίσεις. 150% των χρημάτων που παράγουμε κάθε χρόνο. Μπράβο. Και έρχεται ο Φιλανδός τώρα και μου λέει, θα παίρνεις Νόκια. Που είναι κεντρική βιομηχανία. Σωστά. Μην μου πείτε τώρα τι κάνω. Είναι κεντρική βασική βιομηχανία. Όπως στη Σουηδία είναι η Ericsson. Αυτές δεν είναι εταιρείες που πουλάνε μόνο SMS και μηνύματα. Αυτές είναι εταιρείες γίγαντες. Σωστά. Πουλάνε, είναι πολυεθνικές, είναι γιγάντια πράγματα. Η Ericsson έχει 180 χώρες στο Σουηδία και η Φιλανδία η Νόκια ούτε και εγώ ξέρω πού. Θα τα πληρώνεις έτσι, θα στέλνεις SMS. Θα στέλνεις SMS στον Άγιο Βασίλη στη Φιλανδία. Θα μου πληρώνεις τουριστικό πακέτο ως Έλληνας με 23% φουμπουά, να έρθεις να δεις τα γένια του Άι Βασίλη, με το SMS που θα έχεις στείλει από τον Νόκια σου, με την πολυεθνική που ανήκει στη Standard & Poor's, σαν το χρυσό που τον έχει η Goldman Sachs. Της άρεσε και το όνομα φαίνεται. Έχει, η Goldman Sachs έχει πάρει το χρυσό, ρε παιδιά. Ναι. Η Goldman Sachs τον έχει πάρει απάνω στο βορρά. Λοιπόν. Το χρυσό για τον οποίο κοπτόμαστε. Οι κάτοικοι της περιοχής. Εκεί απάνω που είναι ο χρυσός, για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι ο καθένας από αυτούς χρεωμένος 10 χρόνια φυλακή, το ξέρετε. Από τις κινητοποιήσεις. 10 χρόνια έχουν. Οι κάτοικοι απάνω στην Ολυμπιάδα και στο τέτοιο έχουν από 10 χρόνια φυλακή στην πλάτη. Ναι. Στον ίδιο στον τόπο. Ναι. Δηλαδή η βαβαροκρατία, η τριλογία που διάβαζα στα 5 μου και στα 7 μου όταν έφερνε ο πατέρας την εφημερίδα, τριλογία. Ναι. Μιλάμε για βαβαροκρατία. Στην Ελλάδα. Χρήστο. Αυτό είναι με δική μας επιλογή, δηλαδή όταν ο Έλληνας ψήφιζε ζήτω η Ευρωπαϊκή Ένωση, ζήτω να μπούμε στο αυτό, όταν δίναμε εκείνα εκεί το Φίβο και την Αθήνα και το Φανελάκι μαζί με τα ήταν τότε. Ευρώ, αυτά δύο είχαμε κατά νου. Μου επιτρέπετε μόνο δύο λέξεις για το θέμα της Φιλανδίας, νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω τη συζήτησή μας. Ναι. Πρώτον, η Φιλανδία είναι ένα μικρό κράτος 5 εκατομμυρίων ανθρώπων που έγινε ανεξάρτητο το 1917 μετά την Ρωσία κτλ. Εντάξει. Σήμερα έχει μια κυβέρνηση 6 κομμάτων, εκ των οποίων μόνο το ένα, το πρώτο, πιστεύει στην Ευρώπη, τα άλλα 5 είναι υπέρ της εξόδου από το ευρώ, της δημοσιονομικής πειραρχίας και όλα τα υπόλοιπα. Είναι λοιπόν σε μια πολύ δύσκολη πολιτικά θέση η κυβέρνησή της. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία έκανε μια πολύ σωστή παρατήρηση. Το πρόβλημα των εγγυήσεων είναι ευρωφιλανδικό και όχι φιλανδοελληνικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και η προσπάθειά μας και νομίζω αφού και το συμφωνήσαμε, το ανακαλύψαμε αυτή ότι είναι ευρωφιλανδικό. Να ευρωφιλίσει το πρόβλημα, να αναδείξει δηλαδή αυτήν τη στενοκεφαλιά της Φιλανδίας, της μικρής Φιλανδίας, στην ευρωπαϊκή κοινότητα και να την καταργήσει μέσα στο ECOFIN και το Eurogroup που θα γίνει μεθαύριο. Να αυτό φύγουμε! Αυτό δεν είναι ένωση. Είναι μια οικονομική λυκοφιλία πολυεθνικών. Μάλιστα. Από την Ένωση και Χάλιβα που ξεκίνησε, κατέληξε να είναι στρούγκα, το καταλαβαίνετε. Φυλακή είναι για τους λαούς. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Ζητάνε εγγύσεις οι Ολλανδοί, οι οποίοι είπανε όχι μαζί με τους Γάλλους, στο Ευρωσύνταγμα. Και τώρα προσπαθούν δια της οικονομίας και του εκβιασμού να ενοποιήσουν τη φτώχεια από κάτω, τους λαούς με στόχο την εργασία. Η εργασία, ρε πουλάκι μου, έχει ξαναγυρίσει πίσω από το Σπάρτακο. Από Ανατολής μέχρι Δύσιο Σιλίου. Δεν ξέρω αν έχει γυρίσει πίσω, αλλά κοντά είναι πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Πολύ δηλαδή, κοντά. Είναι μια δουλεία πλησιάζει. Η οποία αυτή τη στιγμή επηρεάζει τη ζωή, το σχολείο, πλησιάζει. Δηλαδή, πώς να σας το πω, δεν είμαστε ένας λαός που γερνάει.
Είμαστε ένας λαός που προετοιμάζεται να αποδεχθεί μια ήττα. Ή θα πτωχεύσει ή θα τον πτωχεύσουνε.